Βασιλιάσει ο Συμβόντατος, να κάνουμε την απονομή στην νεανική ομάδα η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση στο περιφερειακό διασυλλογικό πρωτάθλημα της ΕΣΠ το 2012. Τα παιδιά που έλαβαν μέρος να έρθουν από εδώ. Αγωνίστηκαν 7 αγώνες στην Πάτρα και στο Αίγιο και στην Άπαρτο μεταξύ τριών νομών και κατάλαβαν την τρίτη θέση. Είναι άξια συγχαρητηρίων διότι είχαν να αντιμετωπίσουν 12 ομάδες από όλη την περιφέρεια και όσο πάνω και βελτιωνόμαστε. Πέρυσι είχαμε πάρει τέταρτη θέση, φέτο την τρίτη. Του χρόνου πιστεύουμε καλύτερα. Την πρώτη. Είμαστε καλά. Είναι κάποιος εκπρόσωπος του Δήμου να απονείμει το κύπελλο στην ομάδα και τα μετάλλια στους αυτούς που συμμετείχαν. Ελάτε προς τα παιδιά, να πρέπει να καταγραφεί. Ο Κώστας ο Κούρουγλ, ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος, η Έλενα η Πανιά, η Ελένη Πλούμη, η Ανδριανή Ρουγκάλα, η Αγγελική Πανιά, η Κωνσταντίνα Κατσιγιάννη, η Άνθια η Πράπα, ο Βασίλης ο Κούτας, ο Γιάννης ο Σβούκης. Συμμετείχαν ακόμη ο Θανάσης ο Σακελαρίδης, που λείπει τώρα, ο Βασίλης ο Κρίτσας, ο Βόλης είναι εδώ, ο Βόλης είναι εδώ. Αν είστε πια από τα μισή φωτογραφία. Πάτε μπροστά. Με το κύπελο. Τα λουλούδια το πάνω. Μπροστά, όχι, όχι, καλά. Πριν 15 μέρες διοργανώσαμε ένα άλλο τουρνουά μεταξύ νεανίδων. Λάβανε μέρος 11 κορίτσια από 16, από 18 χρονών και κάτω, σε 3 κατηγορίες τα χωρίσαμε. Μέχρι 14 και μέχρι 10 χρόνια κάτω από 10. Κάτω από 16, κάτω από 18, κάτω από 14 και κάτω από 10 τετραετίες. Σε αυτές τις κατηγορίες, πρώτη νικήτρια στην χαμηλότερη κατηγορία ήταν η Έλενα η Πανιά. Θα την καλέσει ο ευρεσιμότατος. Στην κατηγορία κάτω από 14 χρονών ήταν η Αγγελική, η Αγγελίνα η Πανιά. Ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Συλλόγου να έρθει να το δώσει το κύριο. Ο κύριος Τζίκερας. Ευχαριστώ και λίγο.
στην κατηγορία κάτω το 18 η Ελευθερία Ινάκη. Ο κύριος Κατσιγιάννης, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, να δώσει το μετάλλιο. Ναι. Να σας δούμε λίγο. Λοιπόν, φέτος είχαμε πάρα πολλές δραστηριότητες στο σύλλογό μας. Διοργανώσαμε πάρα πολλά συνέδρια, παιδιά. Διοργανώσαμε πάρα πολλά διοργανώσεις. Στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στο Κύπρο συμμετείχαμε. Στο διασυλλογικό ΠΟΑ, προγραμματική αγώνες για πρώτη εθνική. Διοργανώσαμε ένα σιμουλτανέ το καλοκαίρι που συμμετείχαν 60 άτομα στο Δελφίνι. Άλλο ένα τουρνουά στην Οροτσουλίδρα συμμετείχαν 45 άτομα, μικρά παιδιά. Τρίτο τουρνουά μεταξύ των Εάνιδων, που συμμετείχαν 11 κοπέλες. Το φοιτητικό τουρνουά που συμμετείχαν 16 φοιτητές από την Συναπάθου. Και το τουρνουά, το Λεπάντο, το τρίτο τουρνουά Λεπάντο, που συμμετείχαν γύρω στα 75 άτομα. Κάναμε το διασχολικό πρωτάθλημα, που συμμετείχαν 4 σχολεία, 4 από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 4 από τη δευτεροβάθμια. Και τους σχολικούς αγώνες συμμετείχαν στην Πανελλήνιους αγώνες πέρα από το περιφερειακό. Ο Δεσμότατος θα μας ευλογήσει στην πίδα μας. Να ζει μέσα στην καθημερινότητα πώς να εξελίσσεται μέσα στη ζωή του.
Εύχομαι να έχετε επιτυχίες πάντα στη ζωή σας, αλλά κυρίως να έχετε τρόπο να εργάζεστε και να σχεδιάζετε στόχους και μεθόδους να τους πετυχαίνετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Οφείλω να πω και δημοσίως, εγώ μέσα μου έχω σαν ένα πρότυπο τον πρόεδρό σας, ζωντάνιας, δραστηριότητας, προγραμματισμού. Εύχομαι να έχει πάντα επιτυχίες και να συνεχίσει και άλλους μαζί σε αυτό το έργο που κάνει. Εγώ την ευλόγησα πρώτος, αν έχω ψηφίσει. Σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους γονείς των παιδιών, σε όλους τους φίλους του συλλόγου, σε όλα τα μέλη, σε όλο τον κόσμο. Να είναι καλά, να έχει υγεία, δημιουργικότητα και αντοχές. Καλή χρονιά, με υγεία έχουμε σε όλους. Να είστε καλά.